Σήμερα στα δεξιά μου σας έχω ένα κουτί που μπορεί να σας γλιτώσει αρκετά χρήματα αν πάτε σε αυτό, αντί στο αντίστοιχο που υπάρχει που του μοιάζει πάρα πολύ. Πριν όμως δούμε ποιο κουτί έχω εδώ για την ακρίβεια και να το εξερευνήσουμε καλύτερα, να μιλήσουμε για το Good Offer 24, το site που θα βρείτε κλειδιά για Windows στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εκεί μέσα έχει Windows 10, Windows 11 αλλά και Office και μάλιστα μην ξεχάσετε να βάλετε τον κωδικό JUST για να έχετε 30% επιπλέον έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά και αν κάνετε. Η αφρικανική σκόνη μαζί με τη γύρι έχει ανατινάξει τη μύτη μου, οπότε στο υπόλοιπο βίντεο θα με ακούτε με αυτήν την πάρα πολύ αισθησιακή φωνή, γιατί δεν έχετε και άλλη επιλογή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε σήμερα εδώ στα δεξιά μου και έχουμε ένα κουτί που θα μπορούσε να θεωρηθεί και μια πιο έτσι οικονομική αντιγραφή από το Hite G60. Για την ακρίβεια, εδώ πέρα έχουμε το Xigmatek Cubi που το σχεδιασμό αυτό είναι κάτι έτσι πιο φρέσκο και στην ουσία είναι μια αντιγραφή η οποία πάει να μας εξοικονομήσει και αρκετά χρήματα. Βέβαια για το οικονομικό θα το πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε λίγο για το κουτί. Ξεκινάμε την ποιότητα κατασκευής, όπου είναι κατασκευασμένο από ατσάλι, αρκετή χοντρή η λαμαρίνα που έχει γενικότερα. Όπου το πιέσεις, όπου το πιάσεις, νιώθεις ότι έχει μια στιβαρή κατασκευή. Όπως επίσης και εδώ στο πίσω μέρος δεν έχουμε πολύ flex που βλέπεις σε άλλα κουτιά. Γενικότερα είναι κάτι στιβαρό και κάτι ποιοτικό. Από θέμα βαφής, κανένα απολύτως πρόβλημα, βγαίνει σε μαύρο όπως το βλέπετε εδώ πέρα, αλλά μπορεί να βγει και σε λευκή έκδοση αν θέλετε το κάτι διαφορετικό. Και συνεχίζοντας τώρα έχουμε αυτήν εδώ την κατασκευή, η οποία δεν είναι ακριβώς τετράγωνη, μιας και εδώ δεν έχουμε έτσι γωνία, θα μπορούσε να θυμίζει ενιδρίο, θα μπορούσα λες να το πω αυτό το πράγμα. Μοιάζει με ενιδρίο. Θα μπορούσε, δεν ξέρω, ναι. Έχει λίγο έτσι ένα ωραίο διαφορετικό σχεδιασμό που μου αρέσει εμένα. Αυτά τα δύο είναι γυαλιά, εννοείται, που μπορούν να αφαιρεθούν. Όπως επίσης και το τζάμι που λείπει από εδώ, το έχω βγάλει τώρα απλά για να μην έχουμε αντανακλάσεις και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Μιας και είπα μέσα, να δούμε αρχικά τι μπορεί να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο κουτί. Και θα ξεκινήσω με τη μητρική, όπου μπορεί να πάρει μέχρι και οι ATX μητρικές. Το βλέπετε αυτό εδώ το λαμαρινάκι που έχει μια ραφή σε αυτό το μέρος του κουτιού. Αυτή τη ραφή την έχει γιατί αν αφαιρέσουμε 1, 2, 3, 4 βίδες, αυτό εδώ το λαμαρινάκι αφαιρείται και έτσι μπορούμε να πάμε σε ATX μητρικές εάν θελήσουμε. Είναι μια προέκταση δηλαδή που βέβαια βοηθάει για να κρύψουμε και λίγο τα καλώδια. Βέβαια, ήδη εδώ για τα καλώδια, το καλό που έχει είναι ότι έχει λαστιχένια grommets, οπότε έτσι κι αλλιώς είμαστε καλυμμένοι και από αυτό το κομμάτι. Από θέμα ψύξης τώρα, αυτό που μπορεί να φιλοξενήσει είναι από αερόψυξη έως και 180 χιλιοστά. Σε ψυγεία θα τα πούμε λίγο στη συνέχεια, γιατί πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για τους ανεμιστήρες. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε 6 προεγκατεστημένους ARGB ανεμιστήρες κατευθείαν με την αγορά. Ένα ακόμη θετικό σε σχέση με το G60 είναι ότι εδώ πέρα, αντί για 3 που έχει ας το πούμε έτσι το Hite απλούς ανεμιστήρες χωρίς καν ARGB, εδώ πέρα πάμε στους 6 ARGB και με αρκετά λιγότερα χρήματα που θα τα πούμε στη συνέχεια. Επίσης, τι άλλο μπορεί να φιλοξενήσει από ανεμιστήρες, μιας και μας έχει είπαμε ήδη 6 δωδεκάριδες, μπορούμε εδώ πέρα να βάλουμε είτε 2 δωδεκάριδες είτε 2 δεκατεσσάριδες. Πίσω μας παίρνει ένα δωδεκάρι ανεμιστήρα, στο κάτω μέρος 3 δωδεκάριδες ανεμιστήρες και στο πάνω μέρος παίρνει πάλι άλλους 3 δωδεκάριδες ανεμιστήρες. Δηλαδή, εδώ μέσα θα δούμε ότι έχει βάση για να βάλουμε άλλους 3 δωδεκάριδες ανεμιστήρες. Το καλό είναι ότι μπορούμε να βάλουμε και 360 ψυγείο πάνω, αλλά και 360 ψυγείο κάτω, κάτι που το Hite δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Οπότε το συγκεκριμένο κουτί είναι και πολύ friendly αν θέλουμε να κάνουμε custom υδρόψυξη. Εννοείται ψυγείο μπορούμε να βάλουμε 240 μέχρι και σε αυτό εδώ το σημείο, οπότε έχουμε μπόλικες επιλογές για να βάλουμε είτε κάποιο AIO, είτε για να βάλουμε κάποια custom υδρόψυξη. Πάμε να τσεκάρουμε τώρα και το πίσω, ας το πούμε έτσι, μέρος, την πίσω πλευρά του κουτιού που μπαίνει εδώ η μητρική, που είναι και το foul που βρήκα σε αυτό εδώ το κουτί. Εδώ έχουμε 7 συν 3 κάθετες υποδοχές επέκτασης, που μάλιστα έχουμε εδώ μεταλλικές χειρόβιδες, στα πάντα έχει μεταλλικές χειρόβιδες και μάλιστα όλες οι χειρόβιδες έχουν και λαστιχάκι πάνω, έτσι ώστε να μην γδάρουμε τη βαφή του κουτιού, θετικό αυτό. Οπότε να έχουμε την επιλογή να βάλουμε και κάθετη την κάρτα γραφικών. Παρ' όλα αυτά, το foul που βρίσκω σε αυτό το κουτί για την τιμή που έχει είναι ότι τα λαμάκια που έχει πάνω εδώ είναι από αυτά που πρέπει να τα κόψεις και να τα πετάξεις, δηλαδή δεν μπορείς να τα ξαναβιδώσεις. Που για τα χρήματα που ζητάει, αυτό είναι foul, δεν έπρεπε να υπήρχε στην κατασκευή. Από τη μία θα μου πεις,
θα τα ξαναβάλεις πίσω. Συνήθως βγάζεις τις κάρτες γραφικών και έτσι κι αλλιώς πάντα έχεις κάρτα γραφικών εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, σε πολύ πιο οικονομικά κουτιά γίνεται να τοποθετηθούν πάλι. Οπότε θα ήθελα να το έβλεπα οπωσδήποτε και σε αυτό εδώ το κουτί. Αφού είδαμε το πίσω μέρος, πάμε να τσεκάρουμε και μπροστά και να δούμε το front IO, τι συμβαίνει εδώ πέρα στο κουτί. Αρχικά έχουμε το on-off κουμπί, το reset, μία USB 3, μία jack υποδοχή και τέλος έχουμε και μία Type-C υποδοχή. Γενικότερα το θεωρώ λίγο φτωχό, θα μ' άρεσε να έβλεπα και μία δεύτερη USB 3 Type-A. Παρ' όλα αυτά για τη βασική λειτουργία θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πάμε να δούμε τώρα και λίγο φιλτράρισμα και λίγο κάποια περίεργα πράγματα που κάνει το συγκεκριμένο κουτί. Θα ξεκινήσουμε με το απλό. Έχουμε δύο μεταλλικές χειρόβιδες στο πάνω εδώ μέρος. Κάνουμε ένα έτσι και αφαιρείται όλο το πάνω καπάκι που από μέσα έχουμε και φίλτρο για τους ανεμιστήρες. Και αφού το αφαιρέσουμε αυτό εδώ το καπάκι, έχουμε καλύτερη και πιο άνετη πρόσβαση να βιδώσουμε έτσι και να ξεβιδώσουμε το ψυγείο μας ή κάποιους ανεμιστήρες. Μια χαρά, είπαμε, παίρνει 3 δωδεκάριδες εδώ από πάνω. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κάνει ακόμα το συγκεκριμένο κουτί είναι ξεβιδώνω δύο ακόμα χειρόβιδες που έχει σε αυτό εδώ το κάτω μέρος και μπορώ να αφαιρέσω τελείως τον πάτο του κουτιού μαζί με τα πόδια. Αυτό θα δυσκολέψει λίγο στο καθάρισμα, γιατί άμα έχεις βάρος θα πρέπει να μετακινήσεις ολόκληρο το κουτί σου. Παρ' όλα αυτά, αφαιρείται ο πάτος, έχουμε μαγνητικό φίλτρο και στο κάτω μέρος, αν έχουμε βάλει έτσι εισαγωγή τους ανεμιστήρες όπως είναι από την αρχή, από το εργοστάσιο, το πούμε έτσι. Και μάλιστα έχουμε και αρκετό χώρο για καλώδια εδώ από κάτω, οπότε και αυτό θετικό, αν και δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το χώρο για καλώδια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μπόλικη έτσι ευελιξία και εδώ από κάτω. Έρχεται μετά έτσι αυτό εδώ. Το βάζουμε έτσι σιρταρωτό, το βιδώνουμε πίσω και είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να τσεκάρουμε και τι συμβαίνει στην πίσω πλευρά. Αρχικά έχουμε ένα καπάκι διάτριτο, ανάλογα δηλαδή για να έχουμε airflow, είτε βάζουμε είτε βγάζουμε αέρα. Καλό είναι να βγάζεται αέρα από αυτό το καπάκι, μιας και δεν έχει φίλτρο, που θα μου άρεσε να το είχε. Παρ' όλα αυτά, αν το χρησιμοποιήσεις σαν εξαγωγή, δεν έχεις πρόβλημα. Είναι δηλαδή έτσι όλο διάτριτο, μια χαρά. Αφαιρείται και αυτό εδώ με ωραίες μεταλλικές χειρόβιδες. Και εδώ έχουμε το καλό που έχουν πολλά τέτοιου είδους κουτιά. Βλέπε Lian Li, βλέπε το Hite, βλέπε γενικότερα που κυκλοφορούν πλέον πολλές τέτοιες έτσι επιλογές. Είναι ότι έχουμε πάρα πολύ χώρο για να στιβάξουμε τα καλώδια μας. Δηλαδή στην ουσία τα πετάμε όλα εδώ από πίσω και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Έχουμε άπλετο χώρο. Τροφοδοτικό μπορούμε να βάλουμε μέχρι και 200 χιλιοστά. Εδώ πέρα έχουμε μια αφαιρούμενη μπάρα που μπαίνουν σκληροί δίσκοι. Είτε μπορούμε να βάλουμε 2-3 μισάριδες, είτε μπορούμε να βάλουμε έτσι SSD, είτε ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε έναν SSD 2 μισάρι και 2-3 μισάριδες σκληρούς δίσκους. Επίσης, το συγκεκριμένο κουτί μπορεί να πάρει ακόμα έναν SSD σε αυτό εδώ το σημείο. Μπορούμε να βάλουμε δηλαδή ένα 2 μισάρι σκληρό δίσκο και σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε από σκληρούς πιστεύω είμαστε καλυμμένοι. Τώρα, αν θέλετε πάρα πολλούς σκληρούς να βάλετε μέσα στο κουτί, οκ, αν και πλέον με τους NVMe απλά τους κουμπώνεις πάνω στη μητρική και είσαι εντάξει. Επίσης, μιας και βρισκόμαστε έτσι εδώ από πίσω, αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι οι ανεμιστήρες που έρχονται, οι 6 προεγκατεστημένοι ανεμιστήρες που έρχονται στο κουτί, έχουν ένα δικό τους έτσι χαμπάκι. Το οποίο χαμπάκι τώρα τι γίνεται? Μπορεί να υποστηρίξει ακόμα 2 λεντοτενίες εάν θελήσουμε πάνω, όπως επίσης μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 8 ανεμιστήρες. Βέβαια χρησιμοποιούν το δικό τους έτσι εξάπινο βίσμα, οπότε δεν μπορείς να βάλεις ό,τι ανεμιστήρα θέλεις. Πάνω θα δούμε ότι έχει και 3 διαφορετικά κουμπάκια. Μας έχει ένα για να αλλάζουμε τις στροφές του ανεμιστήρα, ένα για να αλλάζουμε το mode του χρωματισμού και ένα για να αλλάζουμε την ταχύτητα που θα αλλάζουν τα χρώματα. Το φαουλάκι που έχει το συγκεκριμένο εδώ πέρα hub είναι το εξής. Αρχικά χρησιμοποιεί Molex. Οκ, όλα τα τροφοδοτικά έχουν Molex. Δεν το θεωρώ τόσο μεγάλο μειονέκτημα. Παρ' όλα αυτά, Molex εν έτη 2024 είναι ένα αρκετά απαρχαιωμένο βίσμα. Επίσης, ακόμα αυτό που βγάζει το συγκεκριμένο hub είναι αυτό εδώ το καλώδιο. Που στην ουσία τι κάνει, συνδέεται πάνω στο hub και μας βγάζει κλασικό τρίπινο ARGB βίσμα για να το συνδέσουμε με τη μητρική. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε είτε χειρισμό στα χρώματα πάνω από το hub, είτε κατευθείαν πάνω στη μητρική μας. Δηλαδή, συνδέουμε αυτό στη μητρική και έτσι χειριζόμαστε το RGB. Για την ακρίβεια, μέσα στη συσκευασία μας έχει και ένα τηλεκοντρόλ για να κάνουμε τον χειρισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε εδώ πέρα τους ανεμιστήρες που είναι αναμένοι, άμα θέλω εγώ, μπορώ να τους απενεργοποιήσω, να τους ενεργοποιήσω, να αλλάξω και να βάλω έτσι κάποιο διαφορετικό mode ανάλογα με τις ανάγκες που έχω ή κάποιο διαφορετικό χρωματισμό. Οπότε έχουμε και αυτήν εδώ την επιλογή. Αν η μητρική μας δεν υποστηρίζει χειρισμό ARGB,
τότε μπορούμε να το κάνουμε εύκολα και από το χειριστήριο ή με τα κουμπιά που έχει πάνω το controller. Το αρνητικό στην υπόθεση με τον συγκεκριμένο controller είναι ότι έχουμε ναι μεν χειρισμό στροφών, δηλαδή πάνω εδώ στο τηλεκοντρόλ βλέπετε ότι μας έχει ένα κουμπί που γράφει fan speed. Δηλαδή αν το πατήσουμε αυτή τη στιγμή είναι στις χαμηλές στροφές οι ανεμιστήρες, δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται στο μικροφωνό μου. Τώρα γκαζώσανε λίγο. Στην ουσία ο χειρισμός στροφών γίνεται είτε πάνω από τον controller είτε πάνω από το τηλεκοντρόλ που μας παρέχει. Οπότε το δεύτερο αρνητικό που έχει το συγκεκριμένο κουτί είναι ότι ο controller που παρέχεται μέσα δεν σου επιτρέπει PWM χειρισμό από τη μητρική, που για τα χρήματά του πιστεύω θα έπρεπε να το έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Αλλά πάμε τώρα να μιλήσουμε για την τιμή, γιατί την αναφέρω και την ξαναναφέρω και λέω ότι θα γλιτώσετε χρήματα αγοράζετε το συγκεκριμένο κουτί, να δούμε πόσο στοιχίζει. Το συγκεκριμένο κουτί στοιχίζει 160 ευρώ. Δεν είναι ένα φθηνό κουτί, είναι όμως ένα έτσι οικονομικό αντίγραφο αν θέλετε να πάτε από το Hite G60 σε κάτι έτσι παρόμοιο, ποιοτικό, χωρίς να δώσετε τα 240 και 250 ευρώ που ζητάει το άλλο κουτί με τρεις λιγότερους ανεμιστήρες. Οπότε αντί να δώσετε δηλαδή αυτά τα 80-90 ευρώ και να χρειαστείτε και έξτρα ανεμιστήρες, πιστεύω είναι μια καλή εναλλακτική. Σίγουρα θα μου άρεσε να έβλεπα τα λαμάκια πίσω εδώ να μπορώ να τα ξανατοποθετήσω, όπως επίσης και τη ρύθμιση στροφών να γίνεται από τη μητρική. Παρ' όλα αυτά δεν είναι οι φαουλάρες, αλλά είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να το σκεφτείτε αν θέλετε να προχωρήσετε στην αγορά αυτού εδώ του κουτιού. Κάτω εγώ στην περιγραφή θα σας έχω ένα link για να το τσεκάρετε και εσείς οι ίδιοι. Για Airflow και τα λοιπά δεν μίλησα ιδιαίτερα, γιατί τα συγκεκριμένα κουτιά είναι γνωστά ότι είναι λίγο περίεργα, όπως και τα Li-En-Li O11, όπως και το G60. Γενικότερα αυτού του στυλ είναι λίγο περίεργα και δουλεύουν καλύτερα με κάποια υδρόψυξη παρά με κάποια αερόψυξη. Έχουμε το φιλτράρισμα από τους ανεμιστήρες, οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Όπως και να έχει λοιπόν, θέλω να μου γράψετε εσείς ένα σχόλιο από κάτω. Θα προχωρούσατε στην αγορά σε ένα τέτοιο έτσι ακριβό κουτί ή το θεωρείτε και λίγο trend? Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να βρούμε πολύ αξιόλογα κουτιά με λιγότερα χρήματα. Μήπως αγοράζουμε λίγο το σχήμα και την κατασκευή που έχει αυτό το κουτί ή τόσο τις επιδόσεις? Θέλω να δω τι πιστεύετε και εσείς και να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Επίσης να κάνετε μια εγγραφή και ένα like για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!